Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Αρχηγοί, Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, αγαπητά στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, αγαπητέ Ανδρέα κύριε Δραγόπουλε, επιτρέψτε μου καταρχάς εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης να ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και προσωπικά τον Ανδρέα Δραγόπουλο για μια ακόμα σημαντική δωρεά στην ελληνική πολιτεία. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει υποστηρίξει διαχρονικά το πυροσβεστικό σώμα, όμως μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, αποφάσισε μια σημαντική πρόσθετη δωρεά ενίσχυσης της πυροσβεστικής. Και πράγματι κάθε φορά που σκεφτόμαστε τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιούμε τέτοιες δωρεές, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει σε υποδομές, σε αεροπλάνα, σε οχήματα, σε τεχνολογικά συστήματα. Σπανίως σκεφτόμαστε τους ανθρώπους. Και γι' αυτό και θεωρώ τόσο σημαντικό ότι ένα μεγάλο τμήμα αυτής της πρόσθετης δωρεάς των 25 εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνθηκε ακριβώς για την κατασκευή ενός, όπως βλέπετε, υπερσύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου, προκειμένου οι πυροσβέστρες και οι πυροσβέστες μας να έχουν την πιο άρτια και επαγγελματική εκπαίδευση, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή που τους έχουμε αναθέσει. Διότι βεβαίως οι πυροσβέστρες και οι πυροσβέστες είναι ταγμένες και ταγμένοι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στην προστασία των περιουσιών του φυσικού περιβάλλοντος. Ξεχνούμε όμως εμείς που βλέπουμε τα πράγματα απ' έξω πόσο δύσκολη είναι η δουλειά σας, σε τι κινδύνους εκτίθεστε και πόσο αυτοθυσία και αυταπάρνηση πραγματικά χρειάζεται για να βουτάτε στην κυριολεξία μέσα στη φωτιά, όπως το κάνετε συνέχεια, είτε μιλάμε για αστικές πυρκαγιές, είτε μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, είτε μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για τις διασώσεις που γίνονται μετά από καταστροφικούς σεισμούς ή μετά από καταστροφικά ατυχήματα, όπως αυτό το οποίο μας συγκλώνησε όλους στα Τέμπη. Απαιτείται, λοιπόν, να έχετε την πιο άρτια εκπαίδευση που μπορεί η ελληνική πολιτεία να σας προσφέρει. Και το κέντρο αυτό το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, πιστεύω ότι επιτελεί αυτήν την αποστολή. Η κυβέρνησή μας, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, έθεσε την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας συνολικά ως πρώτη προτεραιότητα. Και πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου. Αρκετά όμως, κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ, απομένουν να γίνουν ακόμα. Καταφέραμε πια να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης, το 112, αλλά κυρίως να έχουμε αποκτήσει μια κουλτούρα εκένωσης, την οποία στο παρελθόν δυστυχώς δεν διαθέταμε. Έχουμε πετύχει να εξυγχρονίσουμε σημαντικά τον εξοπλισμό του πυροσβεστικού σώματος. Κυρίως όμως έχουμε πετύχει κάτι το οποίο στο παρελθόν είχε φανεί αρκετά δύσκολο, τον πιο ικανοποιητικό συντονισμό μεταξύ όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εθελοντών, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά, κυρίως τις δασικές πυρκαγιές, αυτές που μας απασχόλησαν και μας πόνεσαν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Και πέρυσι, παρότι είχαμε περισσότερες πυρκαγιές, δοκιμάσαμε για πρώτη φορά αυτό το νέο σύστημα και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Βέβαια, κάθε φορά που έχουμε μια σχετικά καλή αντιπυρική περίοδο, ο πύχης ανεβαίνει πιο ψηλά. Και καθώς και φέτος, σε λίγο θα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, απαιτείται ακόμα μια φορά αυξημένη εγρήγορση, ετοιμότητα και κυρίως προετοιμασία. Αυτή η προετοιμασία που τολμώ να πω για πρώτη φορά γίνεται, διότι στο παρελθόν δεν επενδύαμε αρκετά στην πρόληψη, με αποτέλεσμα να τρέχουμε στη συνέχεια με τις επιχειρήσεις καταστολής ή να δαπανούμε πολύ περισσότερους πόρους στη διαδικασία της αποκατάστασης. Όλα αυτά, λοιπόν, αποδεικνύουν ότι η προσοχή την οποία πρέπει να δίνουμε στα θέματα πολιτικής προστασίας οφείλει να είναι διαχρονική. Και η παρακαταθήκη που χτίζεται σε έναν κρατικό μηχανισμό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει έγκαιρα, άμεσα και αποτελεσματικά, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της πολιτείας. Πρώτα και πάνω απ' όλα, όμως, και να κλείσω με αυτό, όπως είπε ο κ. Δραγόπουλος, το επίκεντρο
πρέπει να είναι ο άνθρωπος, οι γυναίκες και οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος, στους οποίους τόσα πολλά οφείλουμε. Κύριε Αρχηγέ, να γνωρίζετε ότι η ελληνική κοινωνία έχει το πυροσβεστικό σώμα σε πάρα πολύ υψηλή εκτίμηση και πιστεύω ότι αυτό σας δίνει και εσάς πρόσθετη δύναμη, πρόσθετο κουράγιο να συνεχίσετε την αποστολή σας. Αυτή τη φορά ακόμα καλύτερη εκπαιδευμένη μετά την έναρξη των εργασιών αυτού του υπερσύγχρονου κέντρου εκπαίδευσης το οποίο γενιάζουμε σήμερα. Κύριε Δακόπουλε, και πάλι εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, ένα μεγάλο ευχαριστώ.